Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο κ. Χρυστοδουλίδης μίλησε με ρεαλισμό και με ειλικρίνεια, βεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας είναι πραγματικά αδελφικές. Εγώ χαίρομαι διότι στη συνάντηση αυτή που έγινε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και κύριε Χατζησιλείου, και πρωτοφανώς σε σχέση με το παρελθόν, ειλικρινής. Μα αυτό θα πει και αδελφική σχέση, κύριε Χαριτάνο. Ναι. Να μπορούν οι δύο πλευρές να έχουν. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Στην τοποθέτησή του. Το λέει και ως διπλωμάτης, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα. Σημασία έχει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται χέρι-χέρι εδώ και 50 χρόνια σε ό,τι αφορά το πολιτικό πρόβλημα της διαίρεσης της νήσου. Και σε αυτό είμαστε, αντιλαμβάνεστε, πλήρως ταυτισμένοι. Μιλάμε σταθερά για την ανάγκη επανένωσης του νησιού, διότι για μας η διαίρεση την οποία επιβάλλει de facto η Τουρκία δεν αποτελεί λύση. Όμως είναι σημαντικό το γεγονός του καλωδίου. Κύριε Χαρτάτο, κυρία Φόσκολο, αυτό είναι το βασικό ζήτημα αυτές τις ημέρες. Ναι. Χαίρομαι γιατί η συνάντηση των δύο ηγετών έγινε σε πολύ καλό κλίμα και υπάρχει από την Κυπριακή Δημοκρατία πολιτική δέσμευση για να προχωρήσει το έργο αυτό στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο το οποίο έχει γεωπολιτικό χαρακτήρα σημαντικό. Βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση την οποία υφίσταται εδώ και δεκαετίες λόγω γεωγραφικής θέσης και ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ενεργειακό ρόλο που έχει η Ελλάδα ως κόμος Ανατολική Μεσόγειο. Είμαι αισιόδοξος λοιπόν ότι προχωρούμε γρήγορα. Άλλωστε, ο κ. Χρυστοδουλίδης έδωσε μια σημαντική είδηση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενδιαφέρεται ουσιαστικά να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ειδικής εταιρείας. Κάτι που πρώτη φορά ακούγεται επίσημα από τα χείλη του Προέδρου, έτσι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε στο έργο αυτό, το οποίο ξαναλέω είναι και για τις δύο χώρες πολύ σημαντικό και οικονομικά, διότι θα φέρει φθηνότερο ρεύμα στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και γεωπολιτικά, διότι αντιλαμβάνεστε, θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια στις δύο χώρες. Μία λεπτομέρεια όμως έχει σημασία. Οι όποιες έτσι συζητήσεις και τα όποια ερωτήματα διατύπωσε η κυπριακή πλευρά στο θέμα του καλωδίου προς την Ελλάδα ήταν ζητήματα οικονομικά, όχι ζητήματα γεωπολιτικού χαρακτήρα. Διότι στα μεγάλα θέματα, υπενθυμίζω, έχουμε πλήρη ταύτιση και πορευόμαστε μαζί με κοινούς στόχους και με κοινά οράματα. Και αυτό, όπως σας είπα, σημαίνει αδελφική σχέση Αθηνών και Λευκοσίας. Κύριε Βασιλείου, μια τελευταία έτσι, ερώτηση, τοποθέτηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Χρυστοδουλίδη, προσθέτει και έχει αξία αυτό, βέβαια, με το δικό του λόγο. Διπλωμάτης καριέρας ήταν και παραμένει, βέβαια, λέω, με το ανώτατο αξίωμα που έχει ο κ. Χρυστοδουλίδης. Λέει, συμμετέχει η Αμερικανική κυβέρνηση, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και στο ερώτημα, όλοι αυτοί που συμμετέχουν είναι κοντά μας, θα είναι κοντά μας σε ένα πιθανό, σε μια πιθανή ανωτέρα βία, σε ένα πιθανό θερμοπυσίδιο. Και λέει, όσοι συμμετέχουν στον οικονομικό σχεδιασμό, αυτομάτως θα προστατεύσουν την επένδυση, την κοινή επένδυση. Όσοι συμμετέχουν. Αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς τα έξω. Δεν ακούγεται καλά στη γειτονική χώρα αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Το έργο αυτό, όπως σας είπα, είναι περιφερειακού χαρακτήρα. Δεν αφορά απλά την Ελλάδα και την Κύπρο. Αφορά την συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Σκεφτείτε πρακτικά ότι με το έργο αυτό θα έχουμε μια πλήρη ηλεκτρική διασύνδεση Ευρώπης και Μέσης Ανατολής μέσω Ελλάδας και Κύπρου. Πράγματι, λοιπόν, το έργο αυτό στηρίζουν και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Τελευταία ιδέα και οικονομικά, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, αλλά και άλλα κράτη στην περιοχή, όλοι έχουν ενδιαφέρον να προχωρήσει αυτό το έργο. Και μία τελευταία παρατήρηση. Οι θεωρίες περί δίθεν εκφοβισμού της Τουρκίας είναι εκτός πραγματικότητας. Η Ελλάδα δεν δέχεται παιχνίδια σε βάρος της και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο σχεδιασμός που έχουμε καταρτήσει για αυτό το σημαντικό έργο προχωρά και θα προχωρά κανονικά. Χωρίς εμπόδια και χωρίς παρενοχλήσεις. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά.